Ένα ποιητικό αφήγημα σε δύο μέρη παρουσίασαν από κοινού η Όλια Λαζαρίδου και ο Νίκος Ξηδάκης στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το βράδυ στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής, αφιερωμένη στην ποίηση του Διονύσιου Σολομού. Στο πρώτο μέρος της παράστασης παρουσιάστηκε ο Λάμπρος του Σολομού, μία από τις πιο ενιγματικές μορφές του έργου του. Η ηθοποιός Όλια Λαζαρίδου και ο μουσικός Μιχάλης Νικόπουλος αφηγήθηκαν τη σκοτεινή του ιστορία σαν ένα λαϊκό τραγούδι, ενώ στο δεύτερο μέρος της παράστασης ο Νίκος Ξηδάκης ερμήνευσε ποίηματα του Διονύσιου Σολομού μελοποιημένα από τον ίδιο. Βλέπεις τούτο στο στάφος. Καμιά μέρα εδώ μέσα κι εσύ θα να κοιμάσαι. Έως όπου από ψηλά θέλει βουήσει η σάλπιγγα η στερνή να σε ξυπνήσει. Και δε σ' είδα ποτέ δάκρυα να χύσεις παρά λίγη στιγμή πριν ματινήσεις. Αλλά πάντα στην έρημη την κλίνει, πάντα θανάτη, δυστυχές και θρύνη. Τραβάω συλλογισμένη όλη τη μέρα και έπειτα από το φαρμακισμένο δείπνο γεμάτο μαύρα ονείρατα τον ύπνο. Ο καθένας άνθρωπος μοιάζει με καράβι που θαλάσσο δέρνεται βράδυ και πρωί. Βαρύς ο πόνος του, το κορμί του σκάβει. Πως που το λιμάνι του κάποτε να βρει. Μου φαίνεται πως πάω και ταξιδεύω στην ερμιά του πελάγου εις το νερό μου. Με το κύμα, με τσάνε μου σπαλεύω μοναχή και δεν είσαι εις το πλευρό μου.